Το μεγαλείο της κλίσεως προς το πλήρωμα της θεοομοιώσεως. Οι καθημερινές ασχολίες και το μεγαλείο της κλίσεως. Το θείο και το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο λόγος του Χριστού και η σωτηρία. Η προσπάθεια να γίνουμε Άγιοι. Το μεγαλείο έγκυται στην ταπείνωση. Η τριαδική ενότητα της θεοομοιώσεως του ανθρώπου. Όταν έρχομαι να ομιλήσω σε εσάς, που είστε οι πλησιέστεροι και οι πιο αγαπητοί μου, διακατέχομαι από το παράδοξο αίσθημα ότι η ζωή μας κυλάει μέσα στη ματαιότητα, ότι όλα σε μας είναι κακώς οργανωμένα. Δεν έχουμε χρόνο να κρατήσουμε πραγματικά το νου μας στο Θεό και να κάνουμε όλες τις εργασίες μας, τη μαγειρική, την καθαριότητα, την υποδοχή των επισκεπτών κλπ. Μου φαίνεται ότι όταν είσαστε ταλαιπωρημένοι από κάθε είδους μικροεργασίες της καθημερινής ζωής, είναι κάπως ανέφικτο να μιλούμε για τα σημαντικότερα θέματα της πίστεως και του πόθου μας. Είναι τέτοια η αντίθεση που φαίνονται ασυνδύαστα μεταξύ τους. Με απασχολεί όμως σοβαρά η σκέψη, και με αυτό θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ, ότι αν οργανώσουμε τη ζωή μας διαφορετικά, τότε και η θεολογική προσέγγιση σε κάθε στιγμή, σε κάθε πράξη, θα είναι περισσότερο κατορθωτή. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μεγάλο λάθος να σκεφτόμαστε ότι είναι δυνατό να οργανωθεί κάποια σχολή για τη διείσδυση στα μυστήρια του Θεού. Η πνευματική μου παιδεία διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από τη συνάντησή μου με τον Μακάριο Σιλουανό. Όταν ο άνθρωπος αυτός πήγε στο μοναστήρι αμέσως μετά τη στρατιωτική του θητεία, εργαζόταν στον Μήλο, όπου έπρεπε να ετοιμάζουν αλεύρι για χιλιάδες ανθρώπους. Η αδελφότητα της Μονής έφτασε συνολικά τις 2.000, ενώ εκατοντάδες προσκυνητές κατέφθαναν διαρκώς και έμεναν στο μοναστήρι για μήνες και χρόνια. Ο Σιλουανός ζούσε μέσα στην αναταραχή αυτή και σε αυτή την κατάσταση του φανερώθηκε ο Κύριος. Δεν αποσπάστηκε από αυτή την ακαταστασία που επικρατούσε στη Μονή, αλλά ωστόσο βίωσε τη φανέρωση του Χριστού και κατά κάποιο τρόπο το ένα συνδυάστηκε με το άλλο. Η ζωή του δεν ήταν λιγότερο δύσκολη από τη ζωή του καθενός μας εδώ. Κατά την καθημερινή μας ζωή βλέπουμε τον εαυτό μας άρρωστο, κουρασμένο, καταβεβλημένο σωματικά. Μπορούμε άραγε την κατάστασή μας αυτή να τη συνδυάσουμε με την όντως θεολογία? Ναι, μπορούμε, μόνο αν κατανοήσουμε τη θεολογία όπως πρέπει και όχι στο επίπεδο της ακαδημαϊκής επιστήμης. Από το παράδειγμα του Γέροντα βλέπουμε ότι και αν ακόμη οργανώσουμε τη ζωή μας με γνώμονα την ησυχία, για την οποία τόσο υπέροχα ομιλεί ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ακόμη και τότε δεν είναι βέβαιο ότι θα μας φανερωθεί ο Θεός. Μαζί με τον υπερβολικά έντονο αγώνα που απαιτούσε η φιλοξενία, διαμονή και διατροφή στο μοναστήρι πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, ο Γέροντας μπόρεσε να ζήσει ταυτόχρονα την ιδέα που απεκόμισε από την όραση του Κυρίου, δηλαδή το να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του. Όλοι εσείς καταλαβαίνετε άριστα ότι το να προσεύχεται κανείς για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του, είναι το όριο της τελειότητας επάνω στη γη. Με ποιο τρόπο συνδυάστηκαν το μεγαλείο αυτό της κλίσεως με την καθημερινή εργασία, και εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω. Ζούσα προσευχόμενος, θρηνούσα για χρόνια και παράλληλα είχα 14 μικροδιακονήματα της Μονής στους ώμους μου. Και τα 14 αυτά διακονήματα που μου ανέθεσαν δεν με εμπόδιζαν να ζω αδιάκοπα νοερός με το Θεό, διότι όλα τα έκανα από υπακοή, με καλή συνείδηση αλλά και απροσπάθεια. Δεν ήμουν προσκολλημένος σε τίποτε και ο νους μου μπορούσε να είναι ελεύθερος παρόλο το πλήθος αυτό των μικροαπασχολήσεων και εργασιών. Όλα αυτά που ανέφερα είναι δυνατά και εγώ βεβαίως προσεύχομαι για αυτά, αλλά και εσείς προσευχηθείτε να μας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τη θεωρία του μεγαλείου του με τη ζωή μέσα στην ατμόσφαιρα της ταπεινής αγάπης του.
Αν όμως σήμερα προσεγγίζω το θέμα της τελειότητος μέσα στον ασκητικό κόσμο του Ορθοδόξου μοναχού, αυτό δεν θα επιτευχθεί με κάποιον τεχνητό τρόπο παρά μέσω ενός τελείως θεμητού προγράμματος ζωής. Θα ήθελα να δω αν οι καρδιές σας το δέχονται. Έτσι λοιπόν, ας εξετάσουμε τι είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι σχέσεις του με το Θεό και πού βρίσκονται οι έσχατες δυνατότητες για την κτήση. Στη βάση της χριστιανικής ανθρωπολογίας μας βρίσκεται η άνωθεν εκ του Θεού αποκεκαλυμμένη ιδέα της πλήρους και όχι μερικής θεοομοιώσεως. Ο Θεός είναι υπερκόσμιος και ο άνθρωπος διαμένοντας εν το Θεό καθίσταται υπερκόσμιος. Ως εικόνα και ομοίωση του απολύτου φέρει εντός του συνήθιση που υπερβαίνει όλα όσα βλέπει στα όρια της επιγείας υπάρξεως. Ο χριστιανός ζει το Θεό ως πατέρα και ως πρόσωπο. Αποκτά επίσης συνείδηση ότι και αυτός είναι πρόσωπο, υπόσταση. Σύμφωνα με εκείνη τη χάρη που λαμβάνουμε από το Θεό, γνωρίζουμε ότι το απόλυτο είναι μπορεί να είναι μόνο προσωπικό. Ο Θεός μας δηλαδή είναι Θεός ζών, έχει ουσία και δεν είναι αφηρημένη φιλοσοφική ιδέα. Και ο άνθρωπος πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του ως την αντανακλώμενη εικόνα του απολύτου είναι του Θεού, η οποία βεβαίως δεν έχει ακόμη εντυπωθεί πλήρως επάνω του. Ωστόσο όμως έχει βαθιά την επίγνωση της παρουσίας της. Μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου υπάρχει και οφείλει να υπάρχει κάποια αντιστοιχία, παρόλο το χάσμα που τους χωρίζει. Αν απορρίπταμε την αποκάλυψη αυτή, τότε θα απέβαινε τελείως ακατόρθωτη οποιαδήποτε αληθινή γνώση, οποιαδήποτε γνώση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Θείου είναι. Μιλούμε πάντοτε για τον χριστιανικό περσοναλισμό. Ο περσοναλισμός αυτός βρίσκει την τελειότερη έκφρασή του στην κίνηση της αγάπης, που με την προσευχή αγκαλιάζει τα πάντα. Κατά την πράξη της χριστομίμητης αυτής αγάπης, ο χριστιανός παραδίδει τον εαυτό του στους άλλους, σε αυτούς που αγαπά χωρίς κρατούμενα, πρωτίστως στο Θεό και έπειτα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σε όλους τους ανθρώπους. Στην κενωτική αυτή αγάπη υπερβαίνει τον εαυτό του. Η αγάπη ζει στον άλλον και όχι στη φιλαυτία. Και όσοι ζουν εν αγάπη εκφράζουν τη ζωή του χριστιανού. Ζώντας όμως εν το αδελφό, το πρόσωπο αγάπη δεν πάβει να είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Με την έξοδο αυτή από τα εγωιστικά της όρια, η αγάπη φτάνει να περικλείει τους πάντες, να ενοποιεί όλους μέσα στον ίδιο τον εαυτό της. Ο εγωιστικός ατομισμός, με την πάλη για την πρόσκαιρη ύπαρξή του, εισάγει αναπόφευκτα την απομόνωση και τη διαίρεση. Ο άνθρωπος υπόσταση, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου Χριστού, θα αποδειχθεί στην έσχατη πραγμάτωσή του φορέας όλου του πληρώματος, του Θείου και του κτιστού είναι. Γίνεται δηλαδή θεάνθρωπος. Στην Αγία Τριάδα, η κάθε υπόσταση φέρει μέσα της το απόλυτο πλήρωμα των δύο άλλων υποστάσεων, χωρίς να τις εκμηδενίζει, χωρίς να τις μειώνει, καθιστώντας τες απλώς περιεχόμενο της ζωής της, αλλά μάλλον και η ίδια αυτή υπόσταση εισχωρεί ολοκληρωτικά στο είναι τους, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την υποστατικότητά τους. Έτσι και στο πολυϋπόστατο είναι της ανθρωπότητος, η κάθε υπόσταση καλείται να περιλάβει μέσα της όλο το πλήρωμα του ανθρωπίνου είναι, χωρίς να εξαλείφει τα άλλα πρόσωπα, αλλά μάλλον εισερχόμενοι στη ζωή τους ως το ουσιώδες περιεχόμενό τους. Με αυτή λοιπόν την κίνηση βεβαιώνει την υποστατικότητα και των άλλων. Με τον τρόπο αυτό απαρτίζεται ένα είναι που αντανακλάται στο δόγμα για τη μία ουσία και τις τρεις υποστάσεις. Η ανθρωπότητα οφείλει να φανερωθεί ως μία φύση σε πλήθος υποστάσεων.
Τέτοια υπήρξε η δημιουργική ιδέα του Θεού, ο οποίος έκτισε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Με πλήρη πίστη και παρατεταμένο αγώνα, ο άνθρωπος οφείλει να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό, μέχρι και αυτήν ακόμη την ταυτότητα. Καταρχάς, να εννοήσει και ακολούθως να πραγματοποιήσει ελεύθερα την προαιώνια βουλή του Δημιουργού για μας. Αυτό είναι το νόημα της εντολής του Χριστού. «Έσες θεούν ημείς τέλειοι, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστί». Αποφεύγοντας τον κόπο αυτό, για να μην πω τη σταύρωση με την οποία συνδέεται η πραγμάτωση της θεομοιώσεως μέσα μας, κληρονομούμε το σκοτάδι του τάφου. Με την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού που μας δόθηκε, μπορούμε ασφαλώς να αγνοήσουμε μια τόσο υψηλή κλίση, η οποία απαιτεί από μας όλες τις δυνάμεις του είναι μας. Είναι αδύνατον όμως να αλλάξουμε την προαιώνια ιδέα, την προαιώνια βουλή του Θεού για μας, να υποβιβάσουμε τη φύση μας στο επίπεδο των ζώων, δηλαδή της πρόσκαιρης υπάρξεως έξω από το αιώνιο φως της θεότητος. Στις διατυπώσεις αυτές αναφέρθηκε το ουσιοδέστερο που υπάρχει στη ζωή μας. Η ζωή όμως αυτή αφομοιώνεται με την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Ο μοναχισμός, με την αρχή της υπακοής, καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη του. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το διαφυλάξουμε στο μοναστήρι μας. Προσεύχομαι διαρκώς να αποκτήσει ο καθένας από εμάς τη συνείδηση ότι η μικρή αυτή οικογένεια είναι η ζωή μου και τα παθήματα ή η ασθένεια οποιουδήποτε από εμάς αποτελούν πραγματικά κοινή ασθένεια όλων μας. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους «Αγαπάτε αλλήλους, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ». Κανένας εκτός από τον Χριστό δεν μίλησε για τέτοια αγάπη για την οποία εκείνος μας φανέρωσε πλούσιες αποκαλύψεις. Έτσι, θα θυμόμαστε τα λόγια αυτά του Χριστού και θα ζούμε με αυτά. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ταπεινοί, οι μικροί και οι φτωχοί άνθρωποι θα γίνουμε όμοιοι με τους Αποστόλους των πρώτων χρόνων. Η συγκεκριμένη ζωή είναι μία και η αυτή από τον καιρό της ελεύσεως του Χριστού στη γη. Διαφυλάσσεται ως τώρα από κάθε άνθρωπο που προτίθεται να συλλάβει τη Θεία Εντολή. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε μπροστά σε ενίγματα τα οποία αδυνατούμε τελείως να τα εννοήσουμε και στα οποία με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να διεισδύσουμε. Σκοπός μας όμως είναι να εννοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Μπορεί κάποιος να είναι απλός άνθρωπος και να μην στοχάζεται αυτά που του συμβαίνουν και ζώντας βαθιά εν το Θεό να μην δίνει πραγματική απάντηση στον εαυτό του. Πολλές φορές συνάντησα στον Άθο μοναχούς να βρίσκονται εξ ολοκλήρου εν το Θεό και ο Θεός να είναι μαζί τους, αλλά παράλληλα να ζουν με απλότητα και φυσικότητα, γιατί η ζωή αυτή ήταν για αυτούς η μοναδική, η φυσική ζωή. Όταν δεχόμαστε από το Θεό αποκάλυψη τέτοιας τάξεως, κατανοούμε τους λόγους του Ευαγγελίου. Όποιος αρνείται το Χριστό θα συγχωρηθεί, ενώ όποιος αρνείται το Λόγο Του θα κατακριθεί από αυτό το Λόγο Του. Διότι η μεγαλύτερη αμαρτία, η φοβερότερη πτώση, είναι να απορρίψει κάποιος την αγάπη του Πατρός και Δημιουργού μας, ο οποίος ούτως ηγάπησε τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ώστε εν αυτό και δι' αυτού, δηλαδή του Χριστού, να καταστήσει τον καθένα από εμάς αγαπημένο Υιό του ουρανίου Πατρός. Όλοι όσοι αγωνίζονται για τη Θεία μορφή του είναι χωρίς τον Χριστό, δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα σύρονται προς εκείνη την ανυπαρξία από την οποία κλήθηκαν με το θέλημα του Θεού. Και επίσης όσοι στρέφουν όλο το πρόσωπό τους στον κόσμο αυτό, διαλύονται ζωντανοί μέσα στη σύγκρουση των πεπρωμένων του και στις τεράστιες καταστροφές που προκαλούνται από παγκόσμιους πολέμους και τα όμοιά τους. Όταν φέρουμε μέσα μας
στη συνείδησή μας τα ευαγγελικά αυτά λόγια, τότε δεχόμαστε κάθε σκέψη και κάθε λογισμό που ανταποκρίνεται στην κατάσταση αυτή, ενώ παράλληλα απορρίπτουμε όλα όσα είναι αντίθετα. Και έτσι, διεισδύοντας την πνευματική γνώση, όχι μόνο με τη διέστηση, αλλά και με τη συνειδητή επίγνωση, δημιουργούμε σταθερότερο έδαφος, προκειμένου να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται μπροστά μας το περιεχόμενο όλης της κοσμικής ζωής. Και ό,τι δεν είναι ευάρεστο στο Θεό, οφείλουμε αμέσως να το απορρίψουμε. Ο Κύριος στην έρημο πειράστηκε από το διάβολο. Βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος δεν σταμάτησε ούτε σε μία από τις προτάσεις του διαβόλου, αλλά τις απέρριψε αμέσως. Και αυτός είναι ο Κύριος και ο διδάσκαλος και ο Θεός μας. Αυτός είναι για μας υπόδειγμα. Έτσι λοιπόν θα κτίσουμε τη ζωή μας, τη σωτηρία μας. Όλα όσα δεν ανταποκρίνονται στο υπόδειγμα αυτό, τα απορρίπτουμε, ενώ όλα όσα ανταποκρίνονται, τα δεχόμαστε και γίνονται η ζωή μας. Αν στον Σιλουανό, μετά την εμφάνιση του Κυρίου, δόθηκε να έχει τη θεωρία όλου του ανθρωπίνου είναι, πράγμα που προσυδειάζει στο Χριστό, τότε και εμείς οι μαθητές του πρέπει κατά φυσικό τρόπο να φέρουμε την ίδια συνείδηση. Μόνοι μας δεν μπορούμε να υπομείνουμε τη φανέρωση του Θεού. Είναι βέβαια υπερβολικά ισχυρή για μας, όπως τέτοια υπήρξε ακόμη και για έναν τέτοιο γίγαντα, τον Σιλουανό, ο οποίος είπε ότι αν παρατηνόταν η όραση ακόμη μία στιγμή, θα πέθαινε. Η σκέψη αυτή, την οποία ήθελα να εκφράσω σήμερα ενώπιον σας, δεν αφομοιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν έχετε την επιθυμία να ακούσετε περισσότερα, είμαι έτοιμος να μιλήσω και πάλι για το ίδιο θέμα, διότι η ζωή αυτή είναι τόσο μεγάλη, βαθιά και υπέροχη, ώστε όταν ελκυστεί ο νους μας από την όραση της αγιότητος του Θεού, καθίσταται ο ίδιος Άγιος. Ο δοξασμός του γέροντα συνδέεται ακριβώς με το ότι ο νους του ήταν αιώνια στο Θεό, στον Θεό τον Άγιο. Έτσι και ο ίδιος έγινε Άγιος. Και στην περίπτωσή μας, ο αγώνας μας είναι να γίνουμε Άγιοι. Όταν λοιπόν ορθώνεται μπροστά μας το εγχείρημα αυτό, πολλά μικροπράγματα περνούν απαρατήρητα. Μόλις όμως χάσουμε τη θεωρία του Θεού, τότε όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα γίνονται ενοχλητικά. Ο άνθρωπος αρχίζει να βαρύνεται, να απορρίπτει κλπ. Τελικά χάνει τη σκέψη για το Θεό. Αν όμως κρατήσουμε τη σκέψη για το Θεό, τότε οι συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες ζούμε προσφέρονται για τη σωτηρία. Βιάζομαι τώρα, που δεν είμαι πλέον νέος και πριν την έξοδό μου, να σας το μεταδώσω αυτό. Και προσεύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους σας, και βεβαίως πρωτίστως σε εκείνον που βαστάζει την κοινή ζωή στους ώμους του, στον ηγούμενο, σοφία και δύναμη για την αφομοίωση της ζωής αυτής. Θέλω να σας πω τον εξής λόγο. Σε κανέναν, μα σε κανέναν επάνω στη γη, να μην επιτρέψετε να υποβιβάσει τη χριστιανική θεωρία. Κρατήστε το πλήρωμα της Ορθοδόξου θεωρίας. Το παράδειγμα του γέροντα Σιλουανού αποτελεί για μένα υποχρέωση. Χθες μίλησα γι' αυτό με κάποιον Άγγλο που επισκέφθηκε τη μονή μας. Και αυτός είπε, «Αυτό δεν είναι άραγε υπερηφάνεια», του απάντησα. «Το υπόδειγμα του Χριστού, ο οποίος ο ίδιος είναι Θεός, μας βεβαιώνει για τη δυνατότητα να είμαστε φορείς της Θείας Ζωής και να παραμένουμε ταπεινοί, όπως ταπεινός είναι ο ίδιος ο Θεός, που μας έδωσε την εντολή να διδαχθούμε από Αυτόν την ταπείνωση». Έτσι λοιπόν, το μεγαλείο της ζωής διαφυλάσσεται στο ταπεινό πνεύμα και όχι στο υπερήφανο. Η υπερήφανη αγάπη, η συγκαταβατική, θλίβει τον άνθρωπο. Ο Κύριος όμως μας αγαπά όχι με υπερήφανη αγάπη, αλλά με τέτοια αγάπη, παράδειγμα της οποίας μπορούμε να συναντήσουμε στις μητέρες. Η μητέρα είναι δούλη του παιδιού της και προσφέρει την κάθε υπηρεσία στο παιδί της χωρίς αίσθημα εξουδενώσεως. Το παράδειγμα αυτό μας βοηθά να εννοήσουμε ότι το περιεχόμενο της ζωής μας, όσο και αν είναι πλούσιο,
δεν πρέπει να αλλοιώσει μέσα μας το ταπεινό πνεύμα. Ήθελα να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να συνομιλώ μαζί σας και να σας τα αφήσω αυτά ως κληρονομιά γραμμένη στις καρδιές σας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να μειώσει το μέγεθος της αποκαλύψεως που μας δόθηκε από τον Χριστό. Η συνείδηση όμως ότι τίποτε δεν είναι ανώτερο του Χριστού δεν πρέπει να μας κάνει υπερήφανος ή υπερόπτες, διότι αυτό δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο χαρακτήρα της Θείας Αγάπης. Οφείλουμε να χωρέσουμε μέσα μας εκείνο που μας χάρισε ο Κύριος, δηλαδή το αποκλειστικά γνήσιο φως της αιώνιας ζωής. Και εμείς, κανέναν άλλο δεν γνωρίζουμε επάνω στη γη, ούτε έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε για τη ζωή μας, έστω και αν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα πράγματα αυτά διανοητικά, για να βοηθούμε τους άλλους. Επιπλέον, δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούμαστε απέναντι των άλλων, όπως τα λέγαμε, με κάποιο σύμπλεγμα υπεροχής, αυτοπροβολής και τα όμοια. Οφείλουμε να είμαστε ελεύθεροι από αυτά. Πρέπει να διατηρούμε συνετή επίγνωση αυτού που μας έδωσε ο Θεός και για το οποίο αισθάνονταν ενθουσιασμό οι πατέρες μας. Ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του λέει «Ο όντως ον Θεός». Στη διατύπωση αυτή εκφράζεται το πνεύμα, η συνείδησή του. Βλέπετε, βρήκαμε πραγματικά τον αιώνιο Θεό. Εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες. Σε όλους μας υπάρχει η διέστηση ότι ο Θεός είναι ένας και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον αληθινό δημιουργό όλου του σύμπαντος. Είναι ένας, αλλά τρία πρόσωπα. Όπως λέει στο σύμβολο του Μεγάλου Αθανασίου, Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον, όχι όμως τρεις θεοί, αλλά ένας. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Το ποιήσομεν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, ενώ το αρχέτωσαν σε πολλά. Ο Θεός είναι ένας και είπε, ποιήσομεν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με την αρχή του προσώπου. Το πρόσωπο δεν ζει απομονωμένο στο εγώ του. Ο Πατέρας μετέδωσε όλο τον εαυτό του στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, η ανθρωπότητα γίνεται πολυϋπόστατη, είναι όμως ένας άνθρωπος. Η πείρα μας ωστόσο στην προσευχή παρέχει τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε τη θέση αυτή, που λογικά δεν αφομοιώνεται. Αυτό το ζούμε εν Χριστώ, με την προσευχή που μας δίνει ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε για όλο τον Αδάμ. Αρχίζουμε λοιπόν να κατανοούμε την ενότητα της ανθρωπότητος, όχι γιατί αυτό αντιστοιχεί ή δεν αντιστοιχεί στη λογική του Αριστοτέλη, αλλά γιατί ανταποκρίνεται στη λογική του ίδιου του είναι. Τότε βέβαια, μεταβαίνουμε από τη συνηθισμένη αφηρημένη λογική στη λογική του ίδιου του είναι, όπως αυτό μας αποκαλύπτεται. Συνεπώς ο χριστιανός δεν μπορεί να ζει μέσα στα όρια της τυπικής λογικής. Ξεπεράστε τις μικρότητες της καθημερινής ζωής, στρέφοντας το πνεύμα σας εκεί όπου είναι ο Χριστός. Οργανώστε καλύτερα τη ζωή σας και υποφέρετε τα πάντα με υπομονή. Όλα γίνονται όμορφα όταν έχουμε αληθινά μέσα μας τη δύναμη του Θεού, η οποία είναι νικηφόρα σε κάθε περίσταση. Όταν κάποιος είναι νέος, αγαπά να αγωνίζεται εναντίον όλων εκείνων που στέκονται εμπόδιο στην οδό που οδηγεί προς την πραγματοποίηση των ιδανικών του. Έχουμε κι εμείς βέβαια το ιδανικό μας ενώπιόν μας. Αλλά για λόγους ίσως προσωπικούς, αισθάνομαι τις εξωτερικές επιρροές τόσο αντίθετες, τόσο απογοητευτικές, που αυτό με σκοτώνει. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Στη ρωσική ιστορία υπάρχει μια διήγηση για τον βασιλιά Σβιατοπόλκ. Την εποχή εκείνη, το έργο του βασιλιά ήταν να κάνει πολέμους. Έφυγε λοιπόν στον πόλεμο κατά του Βυζαντίου, αλλά περικυκλωμένος από τα εχθρικά στρατεύματα στα Βαλκάνια, είπε στους στρατιώτες του, «Αδελφοί μου, είμαστε τώρα περικυκλωμένοι από έναν εχθρό
πιο δυνατό από μας. Αλλά οι νεκροί δεν ντρέπονται. Θα αφήσουμε τα κόκαλά μας, αλλά όχι την τιμή μας. Εξαιτίας αυτής της φράσης, όρμησαν ενάντια στο στρατό που τους έκλεινε το δρόμο και κέρδισαν τη μάχη. Βλέπετε, υπάρχει μια αναλογία μεταξύ της πνευματικής ζωής και της ζωής του σώματος. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη ότι οι άγγελοι, με προτροπή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αντιστάθηκαν στο σατανά με τέτοια δύναμη, όπως ακριβώς συνέβη με τον Σβιατοπόλκ, ώστε ο σατανάς έπεσε από τον ουρανό. Βέβαια, αν όπως λέει ο Χριστός, αγαπάμε αλλήλους και συμφωνούμε στον τελικό σκοπό μας, θα είμαστε αίτητοι. Η προσευχή μου είναι να μας δώσει ο Θεός τη χάρη Του, να γίνουμε αληθινά μία οικογένεια, όπου δεν θα υπάρχει φιλονικία ούτε ζήλια. Και η μόνη μου επιθυμία είναι αυτή η οικογένεια να ζει μια ζωή πλήρη, είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Ποιο είναι το όπλο του εχθρού κατά της σωτηρίας μας? Η ζήλια. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Πιλάτος γνώριζε ότι από φθόνο ήθελαν να φωνεύσουν τον Χριστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται πάνω απ' όλα το λογισμό της ζήλιας. Υπάρχει η καλή στάση ζωής, όπως υπάρχει και η κακή. Για παράδειγμα, ο Κέσσαρ έλεγε «Να προτιμάς να είσαι πρώτος μέσα σε ένα χωριό, παρά δεύτερος στη Ρώμη». Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Είναι αληθινά καθαρά αιωσφορική υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει φράση που να μπορεί να το εκφράσει αυτό με πιο καθαρό τρόπο. Όταν βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να φανταστεί ότι είναι ο πρώτος, κανένας δεν μπορεί να προοδεύσει. Αλλά αν κάποιος είναι ο τελευταίος, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η συνάντηση με κάποιον άλλον του επιτρέπει να λάβει πνευματικό όφελος, να μάθει κάτι καινούριο και από το γεγονός αυτό και μόνο να προοδεύσει. Έτσι, η καλή στάση είναι να είσαι ο τελευταίος. Τι νομίζετε? Το να είσαι πρώτος για μένα είναι καταχθόνια ανία. Αλλά να είσαι ο τελευταίος είναι συνεχής χαρά. Διότι μαθαίνεις κάτι το νέο, το χρήσιμο. Κατά συνέπεια, εύχομαι ο καθένας από εσάς να έχει αυτή την καλή στάση και να εκτιμά τους άλλους σαν να ήταν οι πιο σπουδαίοι στη ζωή του. Ερώτηση. Πώς να οργανώσουμε την ημέρα μας όταν έχουμε πολλά διακονήματα χωρίς να χάσουμε το ουσιώδες? Όταν έχουμε δηλαδή πολλά διακονήματα και κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε με τα υπόλοιπα? Απάντηση. Αν ο καθένας από εσάς έχει ως μόνο σκοπό να βρει το Θεό, τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν αιτία θλίψεως, πόνου. Αλλά σηκώνει κανείς αυτό το σταυρό εν σιωπή. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Αν αλλάξετε τη στάση σας, το πρόβλημα αυτό δεν θα υφίσταται πλέον. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μπορώ να μιλήσω σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος έζησα. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, εγώ προσωπικά, υπήρξε καιρός που είχα 14 διακονήματα. Για τα 7 ή 8 από αυτά αφιέρωνα μερικές ώρες την εβδομάδα, ενώ τα άλλα ήταν πιο σημαντικά και απαιτούσαν αρκετό χρόνο κάθε ημέρα. Και παραπονέθηκα στον πνευματικό μου πατέρα. Δεν καταφέρνω να τα κάνω όλα, έχω πολλές εργασίες. Η απάντησή στο παράπονο μου ήταν «Να λες ότι δεν έχεις παρά ένα διακόνημα κάθε φορά. Κάθε στιγμή δεν κάνεις δύο διακονήματα, αλλά μόνο ένα». Ερώτηση. Πώς να αποφεύγουμε τις καθημερινές προστριβές όταν εργαζόμαστε με άλλους? Απάντηση. Στο κάθε μοναστήρι συγκεντρώνονται άτομα τελείως διαφορετικού χαρακτήρα, διαφορετικής αγωγής, μορφώσεως κλπ. Φυσικό είναι να δημιουργούνται αναπόφευκτα κάποιες προστριβές για δευτερεύοντα θέματα. Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο. Πολλά εξαρτώνται από τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Υπάρχει για παράδειγμα κάποιος που μπορεί να αντέχει τις πολύ ζωηρές αντιπαραθέσεις. Άλλοι όμως δεν μπορούν να τις υπομείνουν και υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. Αποφεύγουμε τις φιλονικίες με την υπομονή. Προσπαθούμε να υπομένουμε το κάθε τι για να λάβουμε από το Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Έτσι ζούμε την κατάσταση ψυχολογικά σαν ένα μαρτύριο, χωρίς να διαφωνούμε εξωτερικά,
αλλά η εσωτερική πάλι εξαρτάται από την ευαισθησία της πνευματικής ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Γνωρίζετε πως όταν έπρεπε να εγκαταλείψω τη σπηλιά μου, που ανήκε στη δικαιοδοσία της Μονής του Αγίου Παύλου στον Άθο, στην οποία είχα ζήσει 3 χειμώνες την κυριολεξία μέσα στο νερό που έτρεχε από παντού, παρακάλεσα τον πατέρα Πι, τον τότε συνασκητή μου, να μαζέψει τα πράγματά μου. Και τι κάνει? Παίρνει ένα σακί και τα βάζει εκεί όλα ανακατεμένα, μεταλλικά αντικείμενα, πιάτα και ακόμη ένα φλιτζάνι από πορσελάνη που είχα. Του λέω, μην κάνεις το σάκο κοινοβιακό μοναστήρι, όπου υπάρχουν ανακατεμένα φίρδιν μίγδιν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα με ποτήρια και φλιτζάνια από πορσελάνη. Ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος υπήρξε στρατιωτικός, είχε οργανώσει τη μονή του σε 24 σπίτια, όσα και τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, και προσπαθούσε να βάλει στο καθένα από αυτά πατέρες με τον ίδιο χαρακτήρα. Οι πιο δύσκολοι έμεναν στο σπίτι που είχε το γράμμα ξι, γελά, έτσι ήταν. Εμείς δεν είμαστε τόσοι πολλοί εδώ. Αν μπορούσαμε να κτίσουμε σπίτια, θα έπρεπε να κτίσουμε τόσα όσα είμαστε όλοι. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη οδός από την υπομονή, αυτή τη μορφή του μαρτυρίου. Γνωρίζετε ότι η αδελφότητά μας μας δόθηκε από τη Θεία Πρόνοια. Είναι η οικογένειά μας, μέσα στην οποία οφείλουμε με μια κοινή προσπάθεια να βρούμε τη σωτηρία. Το έργο για τη σωτηρία μας συνίσταται επίσης στο να διακονούμε αυτούς που μας επισκέπτονται. Τώρα δεν μπορούμε πρακτικά να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Θυμάστε, σας έχω ήδη πει ότι πρέπει να βιώσουμε την ανθρωπότητα σαν ένα κολοσιαίο δέντρο, του οποίου οι ρίζες είναι ο Αδάμ. Το ανθρώπινο είναι, αποτελεί ένα δέντρο, όχι ένα δάσος. Αν ζούμε έτσι όλη την ανθρωπότητα, οφείλουμε να ζούμε επίσης και την αδελφότητά μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι η ζωή μου. Για μένα υπάρχουν οι αρρώστιες του καθενός σας. Ο καθένας από εμάς είναι για μένα μια αιτία μέριμνας για τη σωτηρία του και συγχρόνως τελούμε μαζί τη Θεία Λειτουργία. Πληρώνουμε γι' αυτό. Η ζωή μας είναι ένα συνεχές μαρτύριο. Νομίζω ότι σας έδωσα μια ακριβή απάντηση λέγοντας ότι με την υπομονή στο κάθε τι που μας συμβαίνει θα φτάσουμε ο καθένας στο σκοπό μας. Βέβαια, κάποιοι υποφέρουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Όλοι όμως έχετε μια κάποια πανεπιστημιακή μόρφωση. Δεν είστε αγράμματοι και οφείλετε να καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα. Και αν καταλάβετε ότι η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τη δική μου, στην περίπτωση αυτή θα αποφεύγετε τις φιλονικίες. Δεν υπάρχουν προβλήματα που θα έπρεπε να λυθούν πρωτίστως με μεθόδους συμπεριφοράς ή οργάνωσης. Όχι. Δεν πρόκειται για έλλειψη οργάνωσης. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι το θάρρος να υπομένουμε τα πάντα. Ο καθένας από μας πρέπει να έχει την αγάπη που έχει η μητέρα. Ακόμη και αν τα παιδιά της επαναστατήσουν, τα αγαπά όλα. Καταλάβετε καλά ότι η μητέρα είναι ο συνδετικός κρίκος στην οικογένεια. Είναι το τσιμέντο της οικογένειας. Όσο ζει η μητέρα, η οικογένεια μένει ενωμένη. Αλλά αν η μητέρα πεθάνει, ο πατέρας δεν μπορεί κατά κανόνα να φυλάξει την οικογένεια ενωμένη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μητρική αγάπη είναι τέτοια που δεν γνωρίζει ζήλια ή εξουδένωση, διότι αναλαμβάνει όλες τις αδυναμίες των παιδιών της, όλες τις μοχθηρίες, γίνεται όπως το τσιμέντο. Καταλαβαίνετε? Εδώ ο καθένας από εσάς πρέπει να είναι σαν μια μητέρα. Η μόνη διέξοδος βρίσκεται στη φράση του Χριστού «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε κανέναν, αλλά να προσεύχεστε για τους άλλους. Μια φορά είπα στον πνευματικό μου πατέρα, τον Αρχιμανδρίτη Κύρικο, «Το πνεύμα μου έχει την τάση να κρίνει τους άλλους». Μου απάντησε, «Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λάθη των άλλων? Να σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου. Αν οι άλλοι έχουν κάποιες ελλείψεις, δεν χαίρονται γι' αυτό, ούτε το θέλουν. Είναι η αδυναμία τους». Αυτή τη γνώμη είχε.
Το να κρίνεις κάποιον για τις ελλείψεις του σημαίνει ότι ξεχνάς ότι και εσύ έχεις κάποιες ελλείψεις. Γιατί αυτό που σας λέω τώρα είναι πολύ σημαντικό? Διότι, όπως ήδη σας το είπα, αν καταφέρουμε να ζούμε, ας πούμε, με την αδελφή Κάπα, υπάρχουν χιλιάδες άλλα πρόσωπα όμοια με αυτήν, ή μαζί με κάποιον που έχει έναν άλλο χαρακτήρα, καταλαβαίνετε. Αν καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να ζούμε με ένα πρόσωπο, θα μπορέσουμε να το κάνουμε με πολλά εκατομμύρια προσώπων που είναι όμοια με αυτό. Βεβαίως, αυτό δεν είναι αρκετό και φοβούμαι να μην τελειώσουν όλα με έναν πόνο αθεράπευτο για όλη την ανθρωπότητα πάνω στη γη. Πρέπει το πνεύμα μας να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τις παγκόσμιες διαστάσεις του ανθρωπίνου είναι στην ολότητά του και όχι μόνο τα προβλήματα των μικρών καθημερινών εργασιών μας. Αυτές οι μικρές εργασίες είναι αναπόφευκτες. Αναπόφευκτες είναι επίσης ορισμένες προστριβές. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν βρίσκεται εκεί. Ο σκοπός μας είναι να γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της θεωρίας του, και να καταλάβουμε την αληθινή έννοια της λέξεως «εγώ». Καταλαβαίνετε? Αν δεν μπορώ να φέρω ως εγώ μια μικρή αδελφότητα, πώς θα μπορέσω να το κάνω για όλη την ανθρωπότητα μέσα στο χρόνο και στο χώρο? Και αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Να έχουμε τις ίδιες κινήσεις της καρδιάς. Τον ίδιο νου με τον Χριστό, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Και αν έχουμε στη συνείδησή μας αυτό το σκοπό, οι μικρές προστριβές, οι μικρές φιλονικίες, ούτε που θα διακρίνονται, διότι θα είμαστε προσιλωμένοι με όλο μας το είναι στην κίνηση αυτή. Καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει λύση στο εξωτερικό επίπεδο. Η λύση βρίσκεται αλλού, στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών στη Ρωσία, οι κομμουνιστές είχαν κάθε ελευθερία να κάνουν στους χριστιανούς ό,τι ήθελαν. Έτσι βασάνισαν πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά εκείνοι το υπέμειναν αυτό ως μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Δεν πρόκειται για ψυχολογία σκλάβων, αλλά για ψυχολογία ιών του Θεού. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Θα ήθελα το πνεύμα της πάλης να ξεπεραστεί με την επιθυμία της γνώσεως του Χριστού Θεού, όπως ήταν στη ζωή του. Και έτσι θα μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, πράγμα που μας είναι απαραίτητο. Αλλά επαναλαμβάνω, και οι Απόστολοι επαναλάμβαναν, πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας ότι ο Θεός ήρθε και μας έδωσε το υπόδειγμα πώς πρέπει να πορευόμαστε πάνω στη γη για να γίνουμε παιδιά του αιωνίου Πατρός, του προαιωνίου Πατρός. Ο σκοπός μας είναι τόσο μεγαλειώδης που ο νους δεν σταματά πλέον στις μικρές λεπτομέρειες. Τότε εξαφανίζεται και η οποιαδήποτε αιτία για φθόνο ή ζηλοτυπία, όποια και να είναι αυτή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Οφείλουμε όμως να ελέγχουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή για να μην πέσουμε από αυτό το ύψος. Διότι αν αγνοούμε αυτή τη σφαίρα της ζωής του Χριστού, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι πάνω στη γη. Γι' αυτό σας είπα, να μην επιτρέψετε σε κανένα να υποβιβάσει τον τελικό μας σκοπό. Δεν μπορούμε να τον φτάσουμε τελείως, αλλά η κίνησή μας πρέπει να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και το υπόλοιπο θα το κάνει ο Θεός. Συγχωρήστε με που σας λέω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα για τη χριστιανική ζωή, κυρίως για τη ζωή του μοναχού. Ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να φυλάξετε το πνεύμα σας, το νου και την καρδιά σας μέσα στη σφαίρα της ζωής του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οφείλουμε πάντοτε να ζούμε έχοντας μέσα μας το πνεύμα στραμμένο προς τον πιο υψηλό τόπο, εκεί όπου κατοικεί ο Χριστός. Και θα δείτε ότι μέσα σε μια στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν τελείως. Αυτό που ήταν πριν ανιαρό, απογοητευτικό, καταθλιπτικό, εξαφανίζεται εξαιτίας της επιθυμίας να είμαστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός μας. Συγχωρήστε με και προσεύχεστε στο Θεό να μας το δώσει αυτό. Να είστε προσεκτικοί όπως ο πιλότος. Να διαμένετε εν πνεύματι με τον Χριστό.
με προσευχή ενωμένη με την εργασία, με τη συνείδηση της παρουσίας του Θεού, την υπακοή και τις μακρές ακολουθίες. Πώς να ζήσουμε σε μια ατμόσφαιρα όχι τόσο ευνοϊκή. Να ζούμε το Χριστό ως τη μόνη απόλυτη αλήθεια. Η αμαρτία είναι να θέλουμε να γίνουμε θεοί χωρίς Θεό. Να ακούτε το Χριστό όπως η Μαρία. Τι να κάνει όποιος είναι σαν τη Μάρθα. Να ενώνετε την προσευχή με την εργασία. Να έχετε συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Η υπακοή είναι το πιο δυνατό όπλο απέναντι στα πάθη. Ποιο είναι το ευνοϊκότερο λειτουργήμα. Το σπουδαίο είναι να γνωρίζουμε πού είναι το πνεύμα μας. Δύο στήλοι, ο ναός και η τράπεζα. Η προσευχή που μόλις απευθύναμε στο Πνεύμα το Άγιο εκφράζει το πρόγραμμα της ζωής μας. Δεχόμαστε ένα τέτοιο κύμα ανθρώπων που έρχονται απ' έξω και μας απασχολούν τόσες πολλές μικροεργασίες που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το ουσιώδες. Και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Οι περιστάσεις της καθημερινής ζωής δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να διαμένουμε εν πνεύματι με τον Χριστό, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, και με το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς ερχόμουν εδώ, άκουσα να πετούν διάφορα μικρά αεροπλάνα και σκέφτηκα ότι αυτό αποτελεί μια καλή απεικόνιση της ζωής μας. Ο πιλότος που βρίσκεται εκεί πάνω οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, να μην αφήσει το αεροσκάφος του να κατέβει πολύ χαμηλά για να μην συγκρουστεί με κάποιο σπίτι, με κάποιο άλλο εμπόδιο και συντριβή. Όπως αυτός δεν ξεχνά ποτέ τον κίνδυνο και μένει προσεκτικός στο τιμόνι του, έτσι και εμείς περίπου με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να μην ξεχνούμε την πάλη μας εναντίον στον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί συνέχεια μέσα μας ημέρα και νύχτα. Η μέρα όπως αυτή η προχθεσινή ήταν το Open Day για τη Μονή, η μέρα κατά την οποία οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής έρχονται για ξενάγηση σε όλους τους χώρους της Μονής, ενημερώνονται για το έργο το οποίο επιτελεί η αδελφότητα εκεί και παίρνουν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις τους σχετικά με τη ζωή της μοναστικής αδελφότητος και την Ορθοδοξία γενικότερα. Μας υποχρεώνει να αναλογιστούμε σοβαρά πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε την πνευματική μας ζωή σε μια ατμόσφαιρα στην οποία είμαστε σαν ξένοι. Πώς να φυλάξουμε ταπεινά, με τρόπο ευάρεστο στο Θεό, τη συνείδηση ότι ο Θεός μας έδωσε περισσότερα από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι ο Θεός μας έδωσε να δούμε τον Υιό Του, το Λόγο, περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Σε τι αναφέρομαι? Στην καλλιέργεια του ζήλου που μας σωθεί να εμπλουτίζουμε πάντοτε περισσότερο τη γνώση μας για το Δημιουργό, τον Πατέρα και Θεό μας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι άνθρωποι συνωθούνται στις πόρτες και αν αυτές ανοίγουν από τη μέσα πλευρά, συνθλίβονται ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς να μπορούν να ανοίξουν την πόρτα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει τώρα στη συνείδησή μου. Πολλές ιδέες έρχονται μέσα μου και χάνομαι χωρίς να γνωρίζω ποιο είναι το πιο χρήσιμο για σας. Έτυχε κάποτε να περάσω από κάποιο μοναστήρι και όταν μου ζήτησαν να τους μιλήσω, δεν είχα την παραμικρή ιδέα για ποιο πράγμα να μιλήσω. Τώρα αντιθέτως, έχω τόσες ιδέες που η πληθώρα τους μου εμποδίζει το λόγο. Υπάρχουν τόσα προβλήματα. Γιατί? Διότι έργο μου είναι να ζήσω μέσα στις καρδιές σας, μέσα στο πνεύμα σας. Αυτή την εβδομάδα συνάντησα κάποιον από σας και μιλήσαμε για τη ζωή μας με αφορμή κάποιο πρόσωπο που μας επισκέφθηκε. Είπα στο πρόσωπο αυτό πως όταν μας αποκαλύπτεται ο λόγος του Πατρός, τον ζούμε ως τη μόνη αλήθεια με μια απόλυτη έννοια. Ζούμε αυτή την αλήθεια, το Χριστό, με τη συνείδηση ότι δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να είναι πιο άγιο, πιο βαθύ, πιο υπέροχο, πιο αληθινό από αυτόν. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ζήσουμε ανάμεσα σε ανθρώπους άλλων παραδόσεων και όμως να μένουμε τελείως γαλήνιοι. Καθώς συζητούσαμε με τον επισκέπτη αυτό στον κήπο μας, μου ήρθε η ιδέα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα στη σύναξή μας. Βεβαίως ο σκοπός μου είναι να είστε όλοι εμπνευσμένοι με τέτοια δύναμη που τίποτε να μην μπορεί να χωρίσει την προσευχή σας, την ιδέα σας, τη θεωρία που έχετε για τον Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Πατρός, προπάντων των αιώνων. Ο Χριστός ταπεινώθηκε για να γίνει όμοιος με εμάς σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούμε να ακούσουμε το Λόγο Του, να Τον δούμε με τα μάτια μας και ακόμη να Τον αγγίξουμε με τα χέρια μας.
Όλη μου η ζωή πέρασε μέσα στην πάλη εναντίας στις συνέπειες της παραβάσεως του κοινού πατέρα μας, του Αδάμ, στον Παράδεισο. Αυτή η ιδέα, αυτός ο σπόρος που ο Σατανάς έριξε στην καρδιά και στο νου του Αδάμ να γίνει Θεός χωρίς Θεό, διαπότισε το ίνεμα σε τέτοιο σημείο, ώστε να βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από την επίρρεια της αμαρτίας. Και αυτό παίρνει τη μορφή μιας αόρατης οντότητας, αόρατης αλλά πολύ ισχυρής, που μας κρατά εχμάλωτους. Μόνο με τις δυνάμεις μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από το αιωσφορικό αυτό πνεύμα, δηλαδή από την υπερηφάνεια, ούτε να βάλουμε στη θέση της την ταπείνωση που ο Χριστός μας παρήγγειλε να μάθουμε από Αυτόν. Όταν αρχίσαμε τη σύναξή μας προσευχηθήκαμε, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ακυράτου, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, οδήγησον ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ικάνωσον ημάς εις πάν έργων αγαθών υπακοής, δώσει μην λόγον εν ανοίξει του στόματος ημών, εγκαίνισον εν ημίν το νου του Χριστού σου και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, θα ήθελα να σας μιλώ οδηγούμενος μόνο από την προσευχή, αυτή τη μορφή επαφής που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και το Θεό. Αυτός έρχεται, μας φωτίζει, μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της αιώνιας ζωής. Να τι πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας. Είναι αυτό που κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τη Μαρία, ο Χριστός επένεσε ως αναφέρετο αγαθό σε όλους τους αιώνες, ενώ η εργασία της Μάρθας εκτιμήθηκε πολύ λιγότερο, παρόλη την αγάπη που και αυτή έτρεφε προς τον Κύριο. Ο Χριστός εξήμνησε τη στάση της Μαρίας και επιπλέον υπογράμμισε ότι αυτός ο πλούτος ποτέ δεν θα αφαιρεθεί από αυτήν. Ερώτηση. Τι να κάνει κάποιος όταν από την ένταση των περιστάσεων αναγκάζεται να γίνει Μάρθα? Απάντηση. Το πρόβλημα αυτό απασχολούσε τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές. Για να πούμε την αλήθεια, η Μάρθα είναι που κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα του κόσμου και αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα ακόμη και στα μοναστήρια. Είναι κανείς διατεθειμένος να δεχθεί περισσότερο μια Μάρθα παρά μια Μαρία, έτσι δεν είναι? Και αυτό ακόμη και στο χρυσό αιώνα του μοναχισμού. Κάπου στο γεροντικό αναφέρεται ότι ένας γέροντας είπε σε κάποιον άλλο: «Πρέπει να έχουμε ανθρώπους που εργάζονται για να συνεχίσει να υπάρχει η αδελφότητα. Παρ' όλα αυτά όμως δεχόμαστε και αυτούς που προσεύχονται». Γελά. Και μέχρι σήμερα έτσι είναι. Εκεί βρίσκεται πράγματι η δυσκολία της ζωής μας. Η πάλη για να επιβιώσουμε υλικά, σωματικά κλπ. Είναι τόσο σκληρή σήμερα. Πρέπει να ενώσουμε αυτά τα δύο. Να ακούμε το λόγο του Χριστού, συγχρόνως όμως να κάνουμε και τις μικρές εργασίες, για παράδειγμα, να καθαρίζουμε το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. Κάνοντας περίπατο με έναν από τους πατέρες κάποιο βράδυ, βρήκαμε δύο ψυχές στο σκοτάδι να προσπαθούν να καθαρίσουν το χώρο στάθμευσης της μονής κάτω από το φως της λάμπας. Οι πατέρες δέχονταν για τη μοναχική ζωή ανθρώπους κατάλληλους να εργάζονται και συγχρόνως να βρίσκουν τον τρόπο να προσεύχονται κατά τη διάρκεια της οποιασδήποτε εργασίας. Ίσως γνωρίζετε την ιστορία αυτού του Αγίου που ήταν μάγειρας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του στο μοναστήρι του Κιέβου, στο Πετσέρσκ. Κοιτώντας τις φλόγες της Θερμάστρας, φανταζόταν ότι βρίσκεται μέσα στις φλόγες της Κολάσεως. Και έτσι αγίασε. Βλέπετε πως η εργασία του δεν τον εμπόδισε να βρίσκεται πάντοτε εν Θεό. Μία από τις δυσκολίες των ανθρώπων που ασπάζονται το μοναχισμό σήμερα είναι ότι δεν γνωρίζουν να ζουν όπως αυτός ο φτωχός μάγειρας που αγίασε. Σήμερα κουράζεται κάποιος να μαγειρεύει, ακόμη και μία ημέρα την εβδομάδα. Να γνωρίζετε λοιπόν πως δεν υπάρχει άλλη οδός από τη συνεχή προσευχή, συνυφασμένη με τη διακονία. Όταν ήρθα στο μοναστήριο, ο πνευματικός μου ο πατέρας μου είπε: «Όλα όσα κάνεις, μετάτρεψέ τα σε προσευχή. Όταν ετοιμάζεσαι να ανοίξεις την πόρτα, ζήτησε από τον Κύριο να ανοίξει τη θύρα της μετανοίας. Και οτιδήποτε άλλο, μετάτρεψέ το σε προσευχή». Τοποθετώντας τις πέτρες τη μια πάνω στην άλλη, μπορεί κανείς να λέει: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες».
Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να συνδυάσουμε το διακόνημα με τη λοιπή πνευματική εργασία. Γνωρίζετε πως δεν συνηθίζω να μαθαίνω την πνευματική ζωή παίρνοντας για παράδειγμα αρχηγούς κρατών, στρατηγούς κατά τη διάρκεια των μαχών. Αξίζει όμως να θυμόμαστε την περίπτωση του Κρόμουελ, ο οποίος πριν από τη μάχη είπε στην προσευχή του «Κύριε, θα έχω πολλή εργασία σήμερα, μπορεί να σε ξεχάσω, σύ όμως μη με ξεχάσεις». Όλα αυτά αφορούν εργασίες, όπως το έργο της αδελφής Νί, που συνίσταται στο να βοηθάει τον ηγούμενο με τη λογιστική, γιατί οι ασχολίες όπως αυτή δεν ευνοούν τόσο την προσευχή, σε σύγκριση με τη μαγειρική, για παράδειγμα. Για σας, αδελφοί, αυτή η προσευχή του Κρόμουελ ταιριάζει καλύτερα από τις άλλες, διότι όταν αρχίζετε να κάνετε τους λογαριασμούς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεχάσετε το Θεό. Ζούμε περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους που είναι φορείς διαφορετικών παραδόσεων. Μαθαίνουμε, και αυτό μας θλίβει, ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν στα τυφλά χωρίς να γνωρίζουν το λόγο. Εμείς όμως διεξάγουμε τον πόλεμό μας για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού. Πάνω στη γη θα υπάρχουν όμως πάντοτε και οι άλλοι για τους οποίους ο εσταυρωμένος Χριστός θα πει, όπως είπε στο ληστή, «Σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο». Στην πράξη αυτής της αγάπης αγκαλιάζει κανείς όλες τις θλίψεις στις ακραίες μορφές της, καθώς επίσης κάθε ευτυχία χωρίς όρια, αιώνια. Όταν θα είστε ενώπιον ενός τέτοιου Θεού, θα δείτε να αυξάνει ασταμάτητα μέσα σας η δίψα να τον γνωρίσετε. Αν το σκεφτούμε αυτό, η ζωή μας μπορεί και οφείλει να γίνει τελείως διαφορετική. Αν το θέλετε, θα προσπαθήσω τώρα να σας μιλήσω για την ανάγκη που έχουμε όλοι εμείς να κερδίσουμε τη ζωή μας και την ανεξαρτησία μας, να ζήσουμε με πνευματική ελευθερία, διακονώντας αυτούς που έρχονται σε μας. Καμιά μας ενέργεια δεν έχει χαρακτήρα προσβλητικό. Βρισκόμαστε στη μικρή γωνιά μας και παρηγορούμε, θεραπεύουμε αυτούς που μας το ζητούν. Δεν υπάρχει επιθετικότητα στη στάση μας. Δεν είμαστε Ιεραπόστολοι, αλλά αναζητώντας τη σωτηρία μας υπηρετούμε επίσης αυτούς που έρχονται σε μας και προσπαθούμε να τους πούμε αυτό που ταιριάζει για τη σωτηρία τους. Θυμάμαι, όταν ήμουν ακόμη στο Παρίσι, πριν πάω στον Άθο, πριν από το 1925, ότι κάποιοι αντιπρόσωποι, μεταξύ των πιο διακεκριμένων της ρωσικής διασποράς, όπως ο Μπουλκάκοφ, ο Μπερδιάγεφ και άλλοι καθηγητές εξαιρετικά λαμπροί, έλεγαν με λίγες λέξεις, σας συνοψίζω τις ιδέες αυτών των προσώπων, ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να πάει κανείς στην έρημο και ότι πρέπει να μείνουμε μέσα στην καρδιά του κόσμου και να ζήσουμε την τραγωδία του και ότι η εξέλιξη της ιστορίας θα είχε χαρακτήρα εξαιρετικά τραγικό. Εγώ όμως σκέφτηκα παρόλα αυτά να πάω στον Άθο. Γιατί? Διότι αναλογίστηκα. Τι θα μπορούσα να πω στους ανθρώπους που ζουν αυτή την τραγωδία εγώ, που δεν καταλαβαίνω ούτε περί τίνος πρόκειται? Πρέπει να καταλάβω πρώτα ο ίδιος κάτι. Θα ήταν σαν να προσποιούμε ότι είμαι καθηγητής και να διδάσκω στο πανεπιστήμιο ή ακόμη στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο, χωρίς να έχω παρακολουθήσει ο ίδιος μαθήματα. Πήγα λοιπόν στον Άθο και ο Θεός μου έδωσε να συναντήσω τον Σιλοανό, που ήταν για μένα ο πιο μεγάλος από όλους τους άλλους, όλους τους αξιόλογους καθηγητές που γνώρισα. Να είστε λοιπόν γεμάτοι από ευγνωμοσύνη προς το Θεό, διότι η Θεία Πρόνοια μας βοηθάει. Υπάρχουμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, αν διαφυλάσσουμε αυτό που σας είπα. Και μη λέτε, «Ω, με πόση αλαζονία μιλά». Και επιμένω σε αυτό που σας είπα. Γιατί? Διότι δεν επινόησα εγώ αυτή τη θεωρία. Δεν είμαι παρά ο φορέας του λόγου αυτού και τον θέτω στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να έχετε ήδη τώρα μια πιο όρημη ιδέα και μια πιο σωστή θεωρία των πραγμάτων. Αυτό θα είναι αναγκαίο και για σας και για αυτούς που έρχονται σε μας. Όσοι έρχονται φέρνουν μαζί τους τα προβλήματά τους, άλλοι τα για αυτούς. Στα 37 χρόνια που πέρασαν, ο Θεός μας έδωσε τη χαρά να δούμε πολλούς ανθρώπους να αναγεννιούνται πνευματικά. Αυτό είναι καλό και για το μοναστήρι μας. Να είστε λοιπόν άξιοι αυτού που μας έδωσε ο Θεός.
Μην ξεχνάτε ότι στην υπακοή, το επαναλαμβάνω πάλι, υπάρχει μία πλευρά πειθαρχίας. Η πειθαρχία που είναι απαραίτητη για τη ζωή και η πνευματική υπακοή είναι ενωμένες στο πρόσωπο του ηγουμένου. Η πειθαρχία είναι αναγκαία, υποχρεωτική, για να ζούμε από κοινού. Η υπακοή είναι αναγκαία για την αιώνια σωτηρία. Επίσης, στο επίπεδο αυτό ετοιμάστε την καρδιά σας και την ψυχολογία σας, αν θέλετε, ώστε όταν σας ζητείτε κάτι, καταρχάς να συμφωνείτε και όχι να αρνείστε. Ήθε η εσωτερική σας στάση να είναι πάντοτε θετική. Αν κάτι είναι αδύνατον, θα το σκεφτούμε αργότερα. Καταρχήν όμως να υπακούτε, όχι μόνο στον ηγούμενο, αλλά ακόμη και στον τελευταίο που ήρθε. Και θα δείτε ότι από αυτή την πνευματική πράξη η ζωή σας θα είναι αληθινά αγία και θα σας δώσει μια μεγάλη, βαθιά ικανοποίηση. Προσεύχεστε για μένα και συγχωρήστε με, διότι μετά από μια συζήτηση που είχα πρόσφατα, κατάλαβα ότι ίσως έγινε ένας γέρος φλίαρος. Λοιπόν, ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε το σκοπό μας. Δεν πρέπει να σπαταλούμε το χρόνο που ο Θεός μας έδωσε για να οικοδομήσουμε την αιώνια σωτηρία. Ο Θεός να ευλογεί το δρόμο σας. Η υπακοή είναι η οδός που χάραξε ο Χριστός. Υπακοή, προσευχή, διακονία, ρόλος του Πνευματικού Πατέρα, στάση του υποτακτικού, συνθήκες μιας αληθινής συνόδου. Κράζω, κράζω, κράζω. Κύριε, βοήθη με. Κύριε, δώσε μου ένα λόγο. Κύριε, δέξου την προσευχή μου για τους αδελφούς και τις αδελφές μου. Έτσι περνάω τον καιρό μου. Τώρα η ψυχολογία μου αλλάζει εξαιτίας της αίσθησης του θανάτου που είναι πάντοτε πολύ κοντά μου. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι. Πώς θα μπορούσα να σας διακονήσω στην οδό του Χριστού? Ω, αυτό είναι έργο μεγαλειώδες. Ακριβώς αυτό είναι το έργο που μας απασχολεί πλήρως όταν ερχόμαστε στο μοναστήρι. Πώς να κάνουμε το σώμα μας άφθαρτο, πώς να ξεφύγουμε από την εξουσία του θανάτου, από την επίρρεια της αμαρτίας κλπ. Αυτό πρέπει να είναι η συνεχής και εντατική φροντίδα μας και πάντοτε να αυξάνει. Η ζωή είναι τόσο σύντομη και ο σκοπός τόσο μεγαλειώδης, αλλά τόσο απόμακρος. Αυτό το χρόνο διαβάσαμε στην τράπεζα τις γραφές του Σιλουανού. Διαβάσαμε συν της άλλης ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το πνεύμα του επέστρεφε συνεχώς προς αυτή την προσευχή για τον κόσμο. Η οδός του Σιλουανού δεν είναι η δική μας. Από την αρχή της μοναχικής του ζωής, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο, ο Χριστός του εμφανίστηκε και του μετέδωσε τη ζωή του. Ο σκοπός μου είναι βέβαια πολύ πιο ταπεινός από εκείνον του Σιλουανού, αλλά οφείλω παρόλα αυτά να σας επαναλάβω το ίδιο πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι η σωτηρία συνίσταται στο να αφομοιώσετε τις σκέψεις και τα αισθήματα του ίδιου του Χριστού, κυρίως κατά τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του. Γνωρίζετε ότι στις σχολές των καλών τεχνών, όταν κάποιος μαθαίνει να σχεδιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο, ο καθηγητής πρέπει συχνά να επεμβαίνει στην αρχή της εργασίας για να εξηγεί τι δεν γίνεται σωστά και να επαναλαμβάνει πολλές φορές τα ίδια πράγματα. Για μας επίσης, στην πνευματική μας ζωή, η επανάληψη των ίδιων λόγων είναι αναπόφευκτη. Γνωρίζετε ότι βρίσκομαι σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Πώς να μιλήσω μαζί σας? Παρά το ότι ο σκοπός είναι πολύ υψηλός, η αρχή της οδού προς το σκοπό αυτό είναι εξαιρετικά απλή και πρωτόγονη, αλλά είναι πολύ σημαντική για σας. Για το ίδιο λοιπόν θέμα θα σας μιλήσω σήμερα. Προσπαθήστε να μην χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψεις. Μάθετε αυτά που έγραψα στα βιβλία μου για την υπακοή. Μελετήστε τα, σας παρακαλώ, μέσα στην πράξη της μοναχικής σας ζωής. Μελετήστε, διότι όπως λέει ο Άγιος Πατέρας μας Σιλουανός, αν δεν καταβάλουμε προσπάθειες, δεν θα κάνουμε πρόοδο. Η υπακοή χρειάζεται επίσης και στο πρακτικό επίπεδο,
όπως και σε αυτό της αιωνίας σωτηρίας. Μέχρι τώρα αποσιώπησα πολλά πράγματα δύσκολα στον αγώνα μας για την ύπαρξη της μονής μας. Μιλώ για την πνευματική της υπόσταση, διότι από πλευράς υλικής έχουμε τα απαραίτητα. Ίσως έχουμε τώρα κερδίσει μια θέση αρκετά ευνοϊκή στο επίπεδο αυτό. Πάνω στους ώμους του ηγουμένου μας πέφτει το έργο της οικοδομής της ζωής μας υπό μια έννοια οικιστική. Αυτό παραμένει ένα σκοπός απαραίτητος μεν, αλλά οπωσδήποτε δευτερεύον. Για την αιώνια σωτηρία οφείλουμε να γίνουμε όπως το ζητά ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Μην παραλείπετε κάθε μέρα να προσεύχεστε στο Θεό να σας δώσει το Άγιο Πνεύμα, να σας δώσει τη χάρη να αφομοιώσετε αυτή τη διδασκαλία μέχρι ότου γίνει δική σας φύση. Ο λόγος μου σταματά εδώ. Δεν μπορώ να τον προφέρω. Παρ' όλα αυτά τελικά θα το κάνω. Ό,τι έγραψα στα βιβλία μου για την υπακοή είναι η οδός που χάραξε ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Η διαφορά είναι ότι εγώ αναπτύσσω το πρόβλημα αυτό μέσα στο πλαίσιο της εποχής μας και όχι προηγούμενων εποχών. Να, με την προσευχή ψάχνω στην καρδιά μου το λόγο. Πώς να αρχίσω? Να αναλογίζεστε ότι η μικρή μας ομάδα έχει ένα μεγαλειώδη σκοπό. Ο κάθε αδελφός ή κάθε αδελφή να προσεύχεται ο καθένας για τους άλλους. Μόνο με την ενότητα μέσα στο Πνεύμα το Άγιο μπορούμε να γίνουμε ικανοί να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Αν δεν υπάρχει κοινή σύγκληση, πνευματική συνεργασία, η προσπάθεια να ζούμε σαν μια οικογένεια και ακόμη περισσότερο σαν ένας άνθρωπος θα αποτύχει. Συγχωρήστε με που προφέρω με τόση δυσκολία τα λόγια μου. Ακόμη και αυτό απαιτεί πολλή προσπάθεια από μέρος μου. Προσεύχεστε ο καθένας και η καθεμιά σας για τους άλλους και ζητάτε από το Θεό να σας ευλογήσει χάρη στις προσευχές όλων των άλλων. Έτσι θα φτάσετε σε αυτό που υπερβάλλει ακόμη και την πιο πλούσια φαντασία. Προσπαθήστε, δεχτείτε το λόγο μου και εφαρμόστε τον. Στα βιβλία μου υπογραμμίζω ότι με την υπακοή η καρδιά μας γίνεται όλο και περισσότερο ευαίσθητη στη ζωή των άλλων, στις θλίψεις τους, στις ελπίδες τους, στην πρόοδό τους, στις ανάγκες τους κλπ. Λοιπόν, το περιεχόμενο του πνεύματός σας και της καρδιάς σας θα πλατείνει άπειρα. Αυτό το έργο απαιτεί αληθινά μια μεγάλη υπομονή. Υπομονή στις θλίψεις. Διότι όλοι εμείς βρισκόμαστε στην κατάσταση της παραποιημένης εικόνας. Επειδή είμαστε οι ίδιοι παραποιημένοι, παραμορφωμένοι, γινόμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Όταν σας φαίνεται ότι ο αδελφός σας κάνει λάθος, μην είστε τόσο σίγουροι και μην τον κρίνετε. Θυμόσαστε, είχαμε πει κάποτε πώς να κάνουμε ώστε να μην κρίνουμε τους άλλους. Σε κάποια ομάδα ανθρώπων που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να μας επισκεφθεί, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν, είχα πει ότι είναι εύκολο να μην κρίνουμε. Απόρρισαν πολύ. Τους είπα τότε, αν έχετε πράγματι το φόβο του Θεού, θα πρέπει να είστε ευτυχείς να κρίνετε όπως ο ίδιος ο Θεός και όχι με τρόπο εφάμαρτο. Τι ζητώ όταν κρίνω τον αδελφό μου? Να τον βλέπω όπως τον βλέπει ο ίδιος ο Κύριος, διότι όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Αρχίστε να προσεύχεστε για τους άλλους. Προσπαθήστε να κάνετε υπακοή, να μην κρίνετε τους αδελφούς σας. Αρχίστε από μια επιθυμία να διακονήσετε τους άλλους με αγάπη, όπως ο Σιλουανός ο οποίος, όταν του το ζητούσαν, τις εορτές διακονούσε στην τράπεζα εκατοντάδες και εκατοντάδες μοναχούς. Ήταν πολύ χαρούμενος που ο Χριστός αγαπά αυτούς τους ανθρώπους που είναι τα παιδιά του Θεού και τους διακονούσε με πολύ αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν απλός, αλλά η σκέψη του ήταν μεγαλειώδης και πολύ ευχάριστη. Αν κρατάτε αυτή τη στάση, τότε όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθημερινής ζωής, ακόμη και αυτές που έχουν σκοπό τη διακονία αυτών που έρχονται στο μοναστήρι μας, μπορεί να γίνουν για σας σαν μια πολύ εύγευστη τροφή. Και το βράδυ, χάρη σε αυτή τη στάση της διακονίας, η καρδιά σας θα είναι πολύ τρυφερή και θα κλαίτε μπροστά στο Θεό εξαιτίας των δικών σας ελλείψεων και εξαιτίας της αγάπης σας.
Το είπα και θα το επαναλάβω. Παρόλο που αγνοώ την ημέρα και την ώρα του θανάτου μου, αισθάνομαι ότι η ζωή με εγκαταλείπει όλο και περισσότερο και ότι πρέπει να φύγω και να σας αφήσω μόνος. Σας οικετεύω λοιπόν να μην περιφρονήσετε τα λόγια μου. Κάνετε αυτό που σας λέω και η ζωή μας θα γίνει σαν ένα πανηγύρι. Αλλά αν δεν το κάνουμε, θα χάσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά που βρίσκονται εδώ θα φαίνονται δυσάρεστα, φτωχά, ευτελή κλπ. Και η δική μας κατάσταση, σαν ένα χρωματιστό γυαλί, θα χρωματίσει τους άλλους και όλα τα υπόλοιπα. Να συνηθίσετε να διαβάζετε ό,τι έγραψα για την υπακοή. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά με την επανάληψη θα φτάσετε όχι μόνο να το καταλάβετε διανοητικά, αλλά ακόμη να το ζήσετε με έναν τρόπο πραγματικό μέσα στην καρδιά σας και μέσα στο είναι σας. Έχοντας αρχίσει αυτή την πνευματική άσκηση, επιμένετε συνεχώς και μπροστά σας θα εκδιπλωθεί ένας απίστευτα μεγαλειώδης πίνακας. Αλλά ίσως δεν είμαστε ακόμη παρά στην αρχή της μετανοίας. Ήθε ο Θεός να δώσει σε όλους εσάς το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας, κλαίτε για να μην σκληρύνει η καρδιά σας. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι υποχρεωτικές για κανέναν. Επιτρέψτε μου όμως να συνεχίσω αυτές τις συναντήσεις μαζί σας, αν ο Θεός μου δώσει δυνάμεις. Γνωρίζετε αυτό που ο Απόστολος Πέτρος είπε για το βασίλειον ιεράτευμα. Αυτή η βασιλική ιεροσύνη μπορεί να ασκηθεί με τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Να φοβάστε πολύ να διακονείτε τη λειτουργία από συνήθεια. Προσπαθήστε μάλλον να ζείτε εκεί κάθε φορά πιο βαθιά αυτό που ο Χριστός ζούσε στο μυστικό δείπνο, όταν καθιέρωσε αυτό το μυστήριο. Χάρη σε αυτό, η λειτουργία μας θα γίνει σωτήρια για όσους έρχονται και ο Θεός θα είναι πρόθυμος να αυξήσει μέσα μας τη χάρη Του, αν βοηθούμε τους άλλους. Δεν είναι μόνο οι ιερείς που πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν μέσα στην καρδιά τους την οδύνη του Θεού για τον κόσμο που βρίσκεται παγιδευμένος και δέσμιος μέσα στη μέγενη του θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας. Κάποιος από εσάς μου έστειλε ένα σημείωμα με μία ερώτηση σχετικά με το θέμα της όρασης του βασιλιά Δαβίδ που είχε ο γέροντας Σιλουανός. Ας αλλάξουμε λοιπόν θέμα και ας μιλήσουμε γι' αυτό. Στο γεροντικό που έχετε διαβάσει και που πάντοτε διαβάζετε, συναντούμε διάφορα πράγματα που αφορούν τη ζωή των πατέρων. Εκεί βρίσκει κανείς μια αληθινά μοναχική ευγένεια. Αυτό συνίσταται στο εξής. Κάθε συζήτηση αρχίζει και τελειώνει με τη λέξη συγχώρησον. Για όλα τα λάθη της παρεκκλήσης από τη μόνη τελεία οδό αυτή του Χριστού. Το έργο του πνευματικού πατέρα είναι πολύ λεπτό. Κατά βάθος συνίσταται στη συνεργασία με το Θεό για τη δημιουργία αιωνίων θεών. Πράγματι, όπως γνωρίζετε, η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τη σωτηρία ως θέωση του ανθρώπου. Και όταν οι άνθρωποι αποβλέπουν στο σχέδιο αυτό, δεν είναι σίγουροι για τίποτε. Αυτό που σας φαίνεται αντιφατικό είναι ότι οι τέσσερις πατέρες τους οποίους ρώτησε ο Σιλουανός για το θέμα αυτό, δεν μπόρεσαν να το απαντήσουν. Στο σημείωμα μου γράψατε ότι όταν διαβάζετε το χωρίο αυτό διακρίνεται πάντοτε ένα είδος πόνου, μια θλίψη εκ μέρους του γέροντος Σιλουανού γιατί δεν του είπαν τίποτε. Ο Σιλουανός στην εποχή εκείνη ήταν αρκετά νέος. Ζούσε σε μια κατάσταση χάριτος, αλλά δεν είχε ακόμη εμπειρία αρκετά πλούσια για παρόμοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό που μπορείτε όλοι και όλες να δίνετε απαντήσεις ορθές στα πρόσωπα που έρχονται εδώ και σας θέτουν ερωτήσεις. Να, τι θέλω να πω. Αν κάποιος από τους πατέρες έλεγε «Α, βέβαια, πρόκειται για θεία θεωρία όραση», θα μπορούσε να πέσει στο ίδιο λάθος με τον γέροντα Ανατόλιο που είπε στον Σιλουανό «Αν είσαι έτσι τώρα, τι θα γίνεις έπειτα» και με αυτό τον έριξε σε πνευματικό πόλεμο για 14 με 15 χρόνια. Δεν γνωρίζω πόσο ακριβώς διήρκεσε, αλλά αυτό έγινε αιτία να λάβει από το Θεό το λόγο. Κράτα τον νου σου στον Άδη. Αυτός ο πόλεμος ήταν τρομερός. Δαιμόνια του εμφανιζόταν κλπ. Είναι πολύ δύσκολο για έναν πνευματικό να έλεγε κάτι αντίθετο για την όραση που είχε, διότι ο πνευματικός πατέρας βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να πει ούτε όχι ούτε ναι, ένεκα της ασκητικής αρχής μη δέχου και μη απόρριπτε. Το ουσιαστικό είναι ότι ο χρόνος διορθώνει τα πράγματα.
Και αν η όραση αυτή προέρχεται από τη χάρη, ο φορέας αυτής της χάριτος θα γιατρευτεί. Καταλαβαίνετε? Θα μπορούσα να σας αναφέρω μια περίπτωση συγκεκριμένη και πραγματική από τη ζωή μας, αλλά δεν είμαι ελεύθερος να μιλήσω για κάποιον αναφέροντας το όνομά του. Ο ηγούμενος, οι πνευματικοί πατέρες και οι άλλοι μοναχοί επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, είναι υπεύθυνοι στο ίδιο μέτρο για κάθε λόγο που θα πούν.